Σε ένα μήνα από σήμερα αναμένεται η κατάθεση των τροποποιημένων μελετών της στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το έργο αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων. Να θυμίσουμε πως οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και συμπληρώνονται 16 μήνες εκτέλεσης με τους ρυθμούς να έχουν αλλάξει λόγω της αναμονής της απόφασης του ΚΑΣ. Όπως είχαμε πει μετά τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού και των δύο αρχαιολογικών των Βυζαντινών και τη Νεωτέρων. Έπρεπε να τροποποιήσουμε τι δύο μελέτε στην αρχιτεκτονική και τη στατική. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη τροποποίηση. Μέχρι τέλο του, του, Ιουνίου, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, θα έχουν κατατεθεί στο ΚΑΣ για να πάρουν συγκεκριμένε εγκρίσει και να συνεχίσουμε τι εργασίε όσον αφορά τη στατικότητα. Όλο αυτό το διάστημα ο εργοδηγός προχωρά την ανακαίνιση από πάνω προς τα κάτω για να μην χάνεται χρόνος με την προετοιμασία για την τοποθέτηση της σκεπής, ενώ εκτελεί και εργασίες στο βόρειο τμήμα της αγοράς με τσιμεντοενέσεις αφού εκεί δεν υπάρχει τείχος από κάτω. Ε, συνεχίζουμε κάποιες εργασίες που μπορούν να γίνουν, κατασκευαστήκαν οι τουαλέτες, έχουν περάσει τα δίκτυα της, του ΔΔΕ, έχουμε περάσει τα όμβρια ε, από τους διαδρόμους μέσα της αγοράς. Γίνεται, <κυμ> ε, φτιάχνεται το περιμετρικό σενάζ για να υποδοχθεί τη σκεπή και η σκεπή κατασκευάζεται και θα τοποθετηθεί τμηματικά. Η εφορία Βυζαντινών Μνημείων μετά και την επίσκεψη της Λίνας Μενδόνη το προηγούμενο διάστημα ήταν ξεκάθαρη ότι τα ενετικά τείχη με τον προμαχώνα που βρίσκονται στο υπέδαφο απαγορεύεται να αλλοιωθούν για τη στατική ενίσχυση του μνημείου. Από την πλευρά τη και η αρχαιολογία νεωτέρων έθεσε ω κόκκινη γραμμή τιμή τοποθέτηση καλοπατιών στι εισόδου τη αγορά καθώ θα άλλαζε η εικόνα τη. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να κατέβουμε πιο χαμηλά γιατί βρέθηκαν τα βυζαντινά τείχη ψηλότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Επίση δεν μπορούσαν να γίνουν σκαλιά στο μνημείο γιατί θα χαλούσε η αρχιτεκτονική του νεότερου μνημείου. Άρα θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να βρούμε μια τρίτη λύση και γι' αυτό γίνεται ακριβώ η τροποποίηση στατική μελέτη που θα μα δείξει πώ ακριβώ θα δέσουμε στατικά το κτίριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί τα σκαλάκια να μην τοποθετηθούν στι εισόδου, αλλά εσωτερικά ίσω να τα δούμε στα καταστήματα με τη μελέτη να προσδιορίζει το πού το δάπεδο θα μπορεί με απλά λόγια να σηκωθεί για να ενισχυθούν τα θεμέλια. Αυτό είναι και σκοπό και είναι και η κατεύθυνση τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε πει ότι θέλουμε γενικότερα στο δημόσιο χώρο να είναι όσο πιο προσβάσιμα γίνεται. Επομένω, θα θέλαμε να αποφύγουμε τα οποιοδήποτε σκαλιά. Ε, αυτό βέβαια θα γίνει εκεί που επιτρέπεται και γιατί πάνω απ' όλα προέχει η στατικότητα του κτηρίου και η ασφάλεια του κτηρίου. Επομένω, όπου μα επιτρέψει η μελέτη, θα προσπαθήσουμε να μην δημιουργηθούν σκαλιά για να είναι όσο πιο προσβάσιμα γίνεται για όλου. Τέλο, οι εργασίε έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στι δημοτικέ τουαλέτε τη αγορά και μένει τοποθέτηση των ειδών υγιεινή καθώ και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου προκειμένου να ανοίξουν. Εκτός από το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, οι πολίτες των Χανίων θα δουν ολοκένουργες και τις δημόσιες τουαλέτες. Ο στόχος είναι να αποδοθούν προς χρήση πολύ νωρίτερα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Ναι, θα προσπαθήσουμε να τελειώσουν νωρίτερα για να μπορέσουν να είναι και επισκέψιμες και λειτουργικές.